Ιταλίας, Έμα και Αμός, Blue or Die παιχνίδι, Harry Kane, Λαμπόλα σε παφέλ, όποιος κερδίσει, απευθείας άνοδο. Οι κυπελούχοι μια απλή νίκη θέλουν για να πανηγυρίζουν την απευθεία άνοδο στην B1. Θα πάρουν το φάουλ, διαχειρώσει το ανίδι, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αλλά
μπάλας ο δεύτερος, το Ανίδη. Νέο! Το 6. Βρέχει τρίποντα το Σεωρίς. Το οποίο θα κερδίσει ο Βλάχος. Ποιος θα γίνει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Yeah.
καλά κάνει. Εκεί θέλουν να τους χτυπήσουν. Είπαμε, υπερέχουν στην αστυνομικότητα και στην ενέργεια. Εκεί θέλουν να κερδίσουν. Από την άλλη έχουν να κάνουν με το πλάτο μαρίζουν το μπάσκετ πάρα πολύ καλά. Ο πλάτος από τη μη για άλλη μια φορά. Από τον Δημητρόπουλο. Να χαλάσουν το μυαλό τους, να πάνε και τα δευτερόλεπτά τους και να ακολουθήσει το λάθος εκεί από σκοπούν. Δεν θα πάρουν κάτι. Το 2021 παραμένει. Να πάει μέχρι μέσα. Θέλησε να περάσει την πάνω το σώμα του Πλάχου. Η αποστολή του δεν ήταν εύκολη. Καλά τι θα έρθει από τον Χάρο. 14-21. Και θα κάνει το 14-23-26 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου Λάχος. Ο Ανίκης ας το κλείσει. Επιθετικό rebound από τον Κασελάκη. Πρώτη 15-23.
λεπτού. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε με το δεύτερο. Λοιπόν, δεύτερο δεκάλεπτο. Ακόμα περισσότερο, φτάνανε στο τέλος. Πρώτο δεκαλέπτο, πλάτος θα μαζέψει. Σωτηρόπουλος, όχι, Σωτηρόπουλος τώρα πήρε την μπάλα, την πάρα λάθος. Κοιτάζεις ήτανε, Σωτηρόπουλος για δύο, Φύση. Πλάτος θα καθαρίσει την υπόλοιση αμυντικό rebound. Και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 23 αυτά παραμένει. Λάχος. Αγίγητο. Δεκάτε ποδάρα για μου. Σωτηρόπουλος είναι σπίτι. Αντίπαλο να λάβει. Αφήσει την μπάλα. Τα 25. Διαφορά στους 8. Συνεχόμενους πόντους για την ομάδα του. Στο μείον 5 από τη στιγμή Καρικέρας. Αυτή της ακόμα θα είναι υπαλληλός. Έχασε την καλή από τα χέρια του. Μιλάει το αίσθηκτο. Έτσι συμβαίνει στα δύο τάιμερ παιδιά. 20-28. Βλάχος θα πάρει το χρόνο. Βλάχος έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Thank you.
μαρκάρει και θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Τριών πόντων. Άρα πολύ όμορφη άλλη συνεργασία για τους φιλοξενούμενους. 24-30. Και ο κύριος Τσίτσιρας στο σεφ να έρθει να χαιρετήσει. Τι κάνετε? Αν θέλετε ελάτε για σχόλιο εδώ να φέρετε στο βουέντε σε λίγο. Σίτσας, Σίτσας, θα το μπουμπονίσει από τη γραμμή των 6-15-27-30. Είναι ένα παιχνίδι, δεν έχουν έρθει για πλάκα οι καλοσύνες εδώ, έχουν έρθει να διεκδικήσει ό,τι τους αναλογεί. Ενεργούνται ενέργειας από την υπόλοιπα και να δείχνουν τους υπάλλοντους. Αλλά έχουν εμπειρία και πολύ γνώση του αθλήματος. Ετσίτσα σε νέο τρίποντα. Οι φιλοξενούμενοι θα τον αφήσουν να συμπάει όλο το βράδυ. Εάν το κάνει, αν το κάνουν, θα τους σκοτώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Γυρόπουλος περάσει το ψηλό, χαμηλά. Γκάλης. Στήσει με το δεξί, θα πάρει το φάουλ από τον Βλάχο, θα τον εκτιμήσει. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εγκατέρωθεν στους δύο παγκούς. Και το πάνε μέχρι τέλους. Τρόπουλος, μπάλα καλά. Μακρύς, δέχτηκε εκεί στην πολυκοσμία. Κατοχή για τους Hurricanes, οι οποίοι θα έχουν άλλη μια ευκαιρία. Συνδυαστή για τον Περισίτσα. Επιθέσεις.
ενεργεία θα υπάρξει και το φάουλ. Κάρι Κέρτς έχουν βάλει εξαιρετικά δύσκολα στους αντιπάλους τους. Τους έχουν στριμώξει στα σημεία. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Στερούνται αθλητικότητα και ενέργεια, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια μετράει ποιος το θέλει πιο πολύ. Όλα μπορεί να κατέβει για να απουσίες, αυτό δεν λέει κάτι. Μην τι έγραψε. Ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο αυτά μετράνε. Περισσίτσας. Σε ποιο. Βάου του Δημητρόπουλου. Από την προσπίση. Σκέφτησε τον το φάουλο από τον αντίπαλό του. Αυτό το σύστημα το οποίο θα μελετήσουμε. Θα πάρει το σκιν, θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Μετά το δικαίωμα για δύο ελεύθερε βολέ.
Μάλιστα, 0 στις 4, στο 37-33 θα παραμείνει. Τρίσα τον Περσίτσα. Εντάξει, ήταν σουτ και στικ του. Ακολουθώντας το momentum στο οποίο βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, συγκεκριμένα από το τέλος πρώτου δεκαλέπτου σε όλο το δεύτερο, ήταν το πρώτο του άστοχο. 37-33 στο συν 4 η Κάρι Κέινς. Σου για τρεις, απαντήσουν όχι. Λήξη πρώτου ημιχρόνου. Χάρι Κέινς, μπόλα ντε Μπαπέλ, 37-33. Επανέρχομαι για ένα μεγάλο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. 1,5 δευτέρου ημιχρόνου. Περσίτσας, Βλάχος. Ολανίδης αστόχησε. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βιδάλης, πίσω καλά. Μπάλα Στεφάνη. Η εκτέλεση. Τι ακριβώς έκανε ο Βλάχος τώρα εδώ? Για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό, κανείς δεν ξέρει. Φινό αβίαστο. Πάλι καλά που δεν το πλήρωσα. Γιατί τις περισσότερες φορές κάτι τέτοια λάθη. Πληρώνονται. Λατίφης θα πετύχει και το πρώτο του καλά. Για δύο ελεύθερες βολές. Yeah.
συλλογικό. Ένταση που αναλογεί στην σπουδαιότητα της αριθμής αναμέτρησης. Επαναλαμβάνω, όποιος κερδίσει παίρνει το εισιτήριο. Απευθείας άνοδο για την development όσον αφορά τη νέα αγωνιστική χρονιά. Και έχουμε κρατήσει στην έγκυρα στη γραμμή. Σίγουρα μία έχει η λαμπόλα, ο Περσιζότς είναι στη γραμμή των ελεύθερων κολλών. Συνεχόμενη πόντι από το νούμερο 5 με φάουλ του Περσίτσα στον Μακρύ. Ποιος θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 6 και 8 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Χάρι Κέιν, λαμπόλα 42-37. Είναι έτοιμη
διορθώσει. Μια ομάδα η οποία έχει δύο πάρα πολύ καλούς φιλούς. Τον Ιλιάδη και τον Βλάκο. Έχει έναν εξαιρετικό Περσίτσα και έναν Λατίφη. Ποιος μπορεί να πάει στο σημείο να σου κάνει τεράστια ζημιά. Νέα καλή άμυνα. Για τα γερόφια τον Χάρη Κρέλης. Θα κάνει τον Λάδο και ο Λατίφης. Η μπάλα θα έχει συστημένη στα χέρια του Βιδάλη. 45-43. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από το νούμερο 6. Λαμολά. Σε αυτόν οφείλεται να βολείς. Η Harry Kays. Μητρόπουλος. Σωτηρόπουλος. Άστοχος εκείνος. Μασελάκης θα μαζέψει. Άλλο ένα rebound. Άλλο ένα σκουπίδι. Τον πιέζει. Λατίφης. Πάει μέχρι μέσα. Θα πέφτει. Δηλώνει παρόν, Σωτηρόπουλος από σπίτι. Διστάζει. Να τον δούμε τώρα. Δημητρόπουλος. Είτε τώρα. Άρα από τον Βλάχο. 49-43. Κάρι Γκέιν σοδεύουν προς την τελευταία στροφή του παιχνιδιού.
βρισκόμενοι σε θέση οδηγού. Κασελάκης. Λόρος. Μυρισρόπουτος. Βιβάλης. Τι ακριβώς κάνουν εδώ. Πάμε για ένα μεγάλο 4 δεκάλεπτο. Λοιπόν, το τελευταίο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε. Έμα κι άμος προμηνύεται, 51-45. Ελεύθερο βολόν. 51-45. Πάσα το σωθέντη. Δεύτερη. 52-45. Συνεχιστά από ό,τι στη διαφορά. Σαν όντως η Βιβέλο με ένα. Στον Πυρόπουλο θα σταθήσει. 54-47. Για να δούμε. Από το συγκεκριμένο καλάθι. Παρτήριο αντιεχείτε εσείς για τη Λαμπόλα. Το ανήκει θα σταθήσει. Thank you.
Star Games, όπου βρίσκονται 7 λεπτά μακριά από μια τεράστια επιτυχία. Κασελάκης θα σφορτήσει όλο τον χρόνο και χώρο εκτελέσει. Πάμε σε ένα time out. Όλα έτοιμα για τα τελευταία 6:51 του παιχνιδιού. Τον Κασελάκη. Ελεύθερες βολές.
Καραγιός, Κασελάκης, Σίτσας, έχει πάρα πολύ ώρα να μιλήσει. Δεν σηκώθηκε ποτέ, σύντια 3. Λιβάβα από ποιον, Ηλιάδης, μάλιστα. 4 λεπτά. Ηλιάδης. Σύντια 3, 52, στο σύν 11, η Χάρη Κέιν. Με το 1,5 πόδι, συντυβέλω με 1. Ελάχιστη στην πάσα που θα περάσει το Ζελακούδη, βήματα. Δεν είναι. Και θα ουλιάζαμε. Time out, πάμε σε ένα time out. Έχει 41 για το τέλος. Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία 3 και 40. 63-52 Κούτρας. Θα χρειαστούν μεγάλα καλάθια και σπουδές άμυνες για τη Λαχόλα για να επιστρέψει. Ηλιάδης θα προλαβεί. Από την άλλη δεν χρειάζεται για σύντρο. Περίτε να το δούμε. Καρός. Τα κλίκα του Τσουκάλι θα περάσει εκτός. Θα στοχίσει ούτε τώρα. Γάρος αμυντικό. Λάχος. Κατεβάζει ψηλός. Θα κάνει όλα και συμφέρει. Λατήφης. Εφαλική το μπασκετικό του ψηλό. Ψηλός. 45. Κάρι Κέντς, Ιχανετός, Ερήνης Εφηλίας. Πολύ πολλά λόγια. Αντίκης, όποιος το συνεργασία με τον Βλάκο. Ο Βλάκος δίνει τον πάγκο. 65-52, νομίζω μόνο. Εάν αυτοκτονήσει, θα χάσουν την πρόκληση. Καλός ιονός για τους Χάρι Κέις, το γεγονός ότι από εδώ και πέρα θα έχουν τη δυνατότητα από τη στιγμή που θα παίρνουν τα φάουλ να δείξουν τους ανέκαμπτες. Άστορο στην πρώτη. Ευελπιστούν και στη δεύτερη χαμένη βολή και σε ένα μεγάλο τριποντό. Το τρόπο δεν θα συμβεί. Thank you.
έτσι όπως έπεσε ο Μαυρίς. Μαξαμόλη. Βρισκήκαμε για γόνατο. Όλα καλά, θα σηκωθεί. 66-55. Μετά την έξω την πολύ του Βλάχου. Ρόγουλος Κάλης. Πάθος περισσεύει, παρά λίγο να γίνει το λάθος, 1-40. Θα δούμε πόσα λεπτά θα χρειαστούμε για να διανύσουμε αυτό το 1-40 αγωνιστικό. Διάδης, Κάρος, πιέζει ο Δημητρόπουλος, βάλω να κατέβει στο Λατίφη. Ο Κάρος κάνει ένα αχρίαστο. Περάσουν στον παγό, φλεντάρει η τεχνική ποινή. Σε κρατικό σημείο που δεν χρειάζονται τέτοια. Το παιχνίδι είναι στο σύν 11. 1-30 για το τέλος. Τι δόθηκε. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Θα έχουν βολές, μάλιστα. Τώρα για ποιο λόγο έγινε εκεί το φάουλ, κανείς δεν ξέρει. Δημητρόπουλος. Έτσι το συμπληρώσει. 66-56. Μέσα. Θα γίνει το λάθος, μάλιστα θα γίνει και το λάθος. Φύρι φύρι το πάνε. Σιρόπουλος για τρεις πρέπει να μπει. Όποτε του κάνει μπάλα. Όποτε του κάνει μπάλα. Δεν θέλει να μπει, δεν θα δει ποτέ. Κασελάκης τι κάνει. Πάμε σε ένα time out, 1-2 για το τέλος. Όλα έτοιμα για το τελευταίο λεπτό. Μητρόπουλος. Πάλα στο σίδερο. Κασελάκης θα μαζέψει. Λατίφη στο Κασελάκη. 45 δευτερόλεπτα. Κάρις αγκαλιά. Με την απευθείας άνοδο στη development. Πανάξια, Πανικαρίσια, πέρα για πέρα δίκαια, θα νικήσουν για δεύτερη φορά φέτος την Λαμπόλα. Ο Φλόρος είναι ήδη στον πάγκο των Hurricanes, του συγχαίρει, δίνουν τα χέρια. Εξαιρετικό το κλίμα ανάμεσα στα παιδιά των δύο ομάδων. Παρόλο την σπουδαιότητα, σημαντικότητα της αναμέτρησης, κύριοι με τα όλα τους. Λάγος στις βολές. Άστο το συμπρότη. Σωτηρόπουλος θα προσκληθεί. Το πιέζουν 20 δευτερόλεπτα. Θα γίνει το φάουλ στο Βλάχο στα 18. Σήμερα θα γίνει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Με
Στόχος 68-62. 10 δευτερόλεπτα. Σελάκης θα του γίνει το φαουλ γρήγορα γρήγορα. Ο Σελάκης είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Το παιχνίδι είναι στις 2 κατοχές. Απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Εύστοχος στην πρώτη, 67-62. Στην επόμενη αγωνιστική περίοδο θα βρίσκονται στην development, μια παλικαρίσια, πανάξια πρόκληση. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Η Λαμπόλα θα έχει ακόμα ένα κανονάκι. Δεν τελειώνει κάτι εδώ. Απλώς δεν θα βρεθούν από σήμερα στην development. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.